ακόμη ένα βίντεο στο κανάλι μου. Λοιπόν, σήμερα έχουμε vlog. Το πρώτο vlog καλοκαιριού, όχι πρώτο vlog. Τέλος πάντων, ένα από τα vlog του καλοκαιριού. Έχω χαθεί, I know. Όσοι με ακολουθείτε στο Instagram, γενικότερα έχω μιλήσει για αυτό. Ότι είμαι λίγο αποπροσανατολισμένη τον τελευταίο καιρό λόγω της μετακόμισης κτλ. Οπότε περιμένω να αλλάξουν όλα και να ξαναβρεθούμε. Τώρα είμαστε σε Σκόπελο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Γενικά, με βλέπετε λίγο μαύρο τώρα. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραία. Ήρθαμε το Κατερινάκι Σκόπελο, αφήσαμε τα αγόρια στο σπίτι. Είναι girls trip. Και έχουμε ενθουσιαστεί πάρα πολύ μέχρι στιγμής. Ξεκινήσαμε από Θεσσαλονίκη, από το πλοίο μέχρι εκεί. Κάναμε 3-4 ώρες. 4, ε? 3. Ναι. Και τώρα, μόλις φάγαμε πρωινό. Εντάξει, η ώρα είναι 12 και η ώρα είμαι παρατέταρτο. Και φάγαμε τώρα έτσι ένα καλό πρωινό για να ξεκινήσουμε να εξερευνούμε τις παραλίες που θέλουμε για σήμερα. Πάμε να βάλουμε μαγιό και θα πάμε να νοικιάσουμε ένα μαξάκι για να μπορέσουμε να πάμε στις παραλίες. Ανυπομονώ να σας τραβήξω πλάνα μέσα από τα στενά, είναι ό,τι καλύτερο. Και ελπίζω να περάσουμε πολύ όμορφα. Θα σας πάρω μαζί μου φυσικά σε ό,τι και αν κάνω. Μου λείψατε πολύ. Αυτά λαχάνιασα όμως γιατί. Πολύ άλλη φορά, πολύ καλντερίμι. Λίγο από το δωμάτιο γίνει ακόμα πιο χάλια από αυτό που είναι αυτή τη στιγμή με το που μπήκαμε. Θα σας κάνω ένα home tour. Όχι το home tour, ένα room tour, ναι, ωραία. Δεν είναι και κάτι. Το δωμάτιό μας είναι αυτό. Είναι αυτό το έτσι ασπρούλικο. Είναι παραδοσιακό. Είναι αυτό που βλέπετε, δεν έχει να δείτε κάτι άλλο. Αλλά έχουμε πάρα πολύ ωραία είσοδο έξω, θα σας τη δείξω και τα καλντερίνια και αυτά είναι τέλεια. Το μπανάκι μας είναι εξίσου ένα πάρα πολύ απλό μπάνιο. Μένουμε στο Traditional House, γενικότερα not sponsored, πληρώσαμε. Αλλά είναι κέντρο, καρά κέντρο, οπότε το προτείνω. Γενικά δεν έχουμε αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα, θα σας το πω βέβαια και στο τέλος, αν το προτείνω όντως. Αλλά μια στιγμή, μια χαρά, ο Αντώνης μας εξυπηρέτησε, αν έρθετε εδώ. Again. Λοιπόν, είμαστε στην παραλία Στάφυλλος. Έχουμε εδώ πέρα αγοράσει αυτή την πολύ ωραία Instagramική ομπρελίτσα μας. Γιατί βέβαια δεν ξέραμε ότι έχει beach bar. Έχει, όποιος θέλει να έρθει. Εμείς όμως πήγαμε ομπρέλα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα, είναι πολύ ωραία. Έχει κάποια διαδρομή για να κατέβεις. Εμείς νοικιάσαμε μάξι και το αφήσαμε αρκετά πάνω. Γιατί μας είπε ο κύριος αυτός ότι γενικότερα είναι λίγο δύσκολα να παρκάρεις πιο κάτω. Για να τα ξέρετε κι εσείς. Και τώρα μόλις κάναμε μια πάρα πολύ γρήγορη βουτιά, γιατί σκεφτείτε ότι η παραλία είναι όλη γεμάτη. Γιατί μέσα στη θάλασσα αυτή τη στιγμή υπάρχουν 5 άτομα. Γιατί έχει τσούχτρες, επειδή δεν φαίνονται. Και εδώ πέρα και μια πολύ ωραία μεδουσίτσα, η οποία από ό,τι ξέρω όμως είναι ακίνδυνη. Πούντι. Φαίνεται. Πολύ κοντά μαχαίρι. Ναι, η οποία λέγεται Σαλούφα, αν δεν κάνω λάθος, και είναι ακίνδυνη. Πριν ένας κύριος την ακούμπησε και δεν έπαθε κάτι. Αλλά γενικά πολλοί βγήκαν έξω με τσιμπήματα και παραπονιόντουσαν τέλος πάντων. Οπότε δεν πήγαμε για αυτόν τον λόγο. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Και είναι και πολύ κοντά εκεί που μένω. Οπότε σας προτείνω να έρθετε αν θέλετε. Thank you.
φαινόμαστε για πεινασμένα αρκούδια. Έχουμε έρθει να φάμε στο Δημητράκι, που ακούσαμε πολύ καλά λόγια. Και είναι λίγο, δεν είναι έτσι κάτι πάρα πολύ παραδοσιακό για τα λοιπά όσον αφορά το μέρος, θα σας το δείξω πως είναι. Αλλά ακούσαμε πολύ καλά λόγια, είπαμε να έρθουμε να φάμε εδώ. Έχουμε παραγγείλει ό,τι τηγανιτό υπάρχει, μελιτζάνα ψητή, πατάτες τηγανιτές, κολακτάκια τηγανιτά, τυροκροκέτες, όλα αυτά. Λοιπόν, αρχικά μας έχουν έρθει σχεδόν όλα τα πιάτα μέσα σε 5 λεπτά. Δεν έχουμε καν, νομίζω δεν έχουμε 5 λεπτά παραγγείλαμε. Και δεν ξέρω, τα έχουν έτοιμα, δεν ξέρω τι κάνουν. Λοιπόν, έχουμε παραγγείλει αυτά, θα σας δείξω και το χώρο. Λοιπόν, συζητάμε τώρα εδώ με την Κατερίνα ότι γενικότερα εμείς στη Χαλκιδική έχουμε συνηθίσει τα μύδια που τρώμε να είναι καθαρισμένα γύρω-γύρω. Εδώ αυτό είναι πολύ βρώμικο, ας πούμε. Και εμείς επίσης όταν ζητάμε μύδια χνηστά έχουμε συνηθίσει να είναι τα μύδια με το ζουμάκι, με λίγο πιπεριά που θα το βουτήξεις και θα το φας και θα είναι και καθαρό γύρω-γύρω, οπότε δεν θα σιχαίνεσαι. Συγκεκριμένα είναι πολύ βρώμικα και μυρίζουν ψαρίλα, γιατί okay, οι άνθρωποι έτσι τα μαγειρεύουν, αυτό έχουν συνηθίσει, δεν έχει καθόλου ζουμί, τίποτα. Πριν βρασμένο, πριν το φας με λεμόνι, ξέρω εγώ. Και συζητούσαμε ότι πώς διαφορετικά είναι αυτό το πράγμα, γιατί εγώ δεν το φάω σε αυτό. Αλλά ναι, έτσι το έχουν συνηθίσει αυτοί. Αλλά να ξέρετε, ποιος έρθει βέβαια και θέλει να φάει μύδια χνηστά, θα είναι αυτό. Λοιπόν, ξεκίνησε η μέρα δεύτερη. Έχουμε ξυπνήσει από τις 8.30 το πρωί, γιατί κοιμηθήκαμε σε 11.30 το βράδυ. Και τώρα πάμε ξανά, θα ξαναφάμε στο Κανέλα. Μας άρεσε πάρα πολύ, παιδιά. Υπάρχει και ένα άλλο που λέγεται Book and κάτι. Juices, ναι. Αλλά φάνηκαν πολύ υγιεινά αυτά που έχει μέσα και δεν έχουμε αυτές τις διαθέσεις τώρα που είμαστε διακοπούλες. Λοιπόν, πάμε να αφήσουμε αυτά στο αμάξι. Για να μην τα κουβαλάμε και να πάμε να πάρουμε το πρωινάκι. Θα σας δείξουμε τι φάγαμε. Λοιπόν, είπαμε να δοκιμάσουμε την κοτόπιτα εδώ. Την αζητούμε από χθες, αλλά δεν μπορούσαμε να την βρούμε χθες και φεύγουμε ξανά σήμερα για να φάμε, να δούμε. Θα πεις μια ωραία. Και έχουμε πάρει φυσικά και κάποια πράγματα για το... για μαζί μας, γιατί... Μυστικό αρκούδι δεν κουλπάει. Το ζάχαρο. Hello. Λοιπόν, πάμε στην Καστάνη. Ανεβαίνουμε ένα βουνό προς το παρόν, δεν ξέρω πού θα φτάσουμε. Έτσι και έχει τσούχτρες πάλι εκεί πέρα. Όντως δεν φύγει. Ελπίζω να μην έχει τσούχτρες, γιατί χθες μπήκαμε... Σαν βάπτισμα. Μπήκαμε, βγήκαμε, τίποτα. Και κοιτούσαμε τους υπόλοιπους που τσιμπούσαν, ξέρω. Ναι, ρε φίλε. Ακόμη ένα το τσιμπ. Και λέγαμε μας θα μας τσιμπ. Μπορεί να μας τσιμπήσουν σήμερα, μην είναι πολύ αισιόδοξο. Προς το παρόν αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι άμα θέλετε να πάτε στην Καστάνη, φυσικά καλύτερα να έχετε αμάξι. Με μηχανάκι εδώ δεν ξέρω αν μπορείτε να ανέβετε έτσι εύκολα. Και αν έχετε πάρει το δίπλωμα, ας πούμε, όσο καιρό και αν το έχετε πάρει και οδηγείτε μόνο μισό χρόνο, ας πούμε, Μην έρθει. Εντάξει, δεν είναι τόσο τραγικό, ρε παιδί μου, αλλά είναι ένα βουνό το οποίο ήταν ευαίσθητο και έχει ανηφόρο. Εγώ πρώτη φορά κάνω τέτοιου είδους δρόμου. Και πόσο παραπάνω θα το κάνεις και με ξένο όχημα. Αλλά εντάξει, όχι, παλεύετε, εντάξει. Όπως και χθες στο Στάφυλλο που είχαμε πάει, ήταν μια όμορφη παραλία. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή έχουμε συνηθίσει τη Χαλκιδική, τη Οθονία που έχει τέλειες θάλασσες και τοπία κτλ.,
δεν αλλάζει κάτι από όλα αυτά που έχουμε εμείς συνηθίσει. Οπότε, οκ, okay, ναι, μεν περάσαμε όμορφα, αλλά ήταν απλά όμορφες παραλίες. Δηλαδή, όσοι είναι από Χαλκιδική ή από μέρη που έχουν πολύ ωραίες θάλασσες, δεν θα πάθουν σοκ. Τώρα, άμα είσαι από ένα μέρος που δεν έχει θάλασσα και δεν την έχει συνηθίσει, τότε σίγουρα θα σου αρέσει. Λοιπόν, είναι έτσι. Εδώ είναι που έχει γυριστεί το Mamma Mia. Αυτές οι εικόνες εδώ είναι ξεκάθαρα συμφωνία. Είναι οι ίδιες, ρε παιδί μου. Και έχει όμως και beach bar. Όποιος θέλετε να έρθετε με beach bar, με χωρίς πράγματα κτλ. Εμείς έχουμε την ομπρελίτσα μας αυτή την κόκκινη, η οποία μας έφυγε κάποια στιγμή. Παρά λίγο να χτυπήσει κάτι παιδιά, αλλά οκ. Λοιπόν, και τώρα επειδή είπαμε να μην αναλωθούμε άλλο σε παραλίες, καθώς εντάξει δεν είναι και κάτι τρελό, είπαμε να πάμε σε ένα χωριουδάκι που λέγεται Γλώσσα και μας το προτείνατε αρκετοί. Έχει σκοτεινιάσει κιόλας, οπότε δεν είναι και πολύ για θάλασσα, έχει βγάλει και λίγο κύμα, αλλά είναι έτσι πολύ όμορφα. Το μαγιό μου είναι παλιό, για όποιος θα με ρωτήσει. Και η Κατερίνα κρατάει την ομπρέλα γιατί θα φύγει. Όλα εντάξει! Έχουμε έρθει στο χωριό Γλώσσα, το οποίο φαίνεται αρκετά έτσι... σκαλοπάτι. Φαίνεται αρκετά έτσι γραφικό και είναι πάρα πολύ ωραίο. Και θα καθίσουμε σε ένα εστιατόριο που μας τράβηξε το μάτι, αλλά μας το προτείνατε κι εσείς. Κάτω σε ένα εστιατόριο που λέγεται Αγνάντι, και τώρα πάμε προς τα εκεί. Το χωριουδάκι αυτό είναι από την παραλία που ήμασταν περίπου κανένα τεταρτάκι. Αξίζει να έρθετε. Δυσκολευτήκαμε λίγο στο πάρκινγκ, αλλά οκ. Okay. Είναι έτσι πολύ γραφικό, παλιό, έχει παλιούς κατοίκους βασικά. Μέχρι στιγμής αυτούς που έχουμε δει είναι έτσι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Αλλά έχει έτσι πάλι ωραία μπλε σπίτια, πέτρινα, τέτοια από εδώ από εκεί και έτσι αξίζει. Όπως καταλάβατε, έχουμε φάει. Ξέχασα να σας τα βγάλω βίντεο. Αλλά, πολύ άσπρη φαίνομαι. Μπορείτε να μπείτε στο Instagram. Θα τα έχω όλα στο highlight που λέει Σκόπελος και να δείτε εκεί πέρα κάποιες φωτογραφίες που έβγαλα από κάποια πράγματα που ίσως εδώ να μην σας τα έχω δείξει. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία εδώ. Αξίζει να έρθετε. Okay, το φαγητό ήταν καλό. Ωραίο, νόστιμο. Σχέση με το χθεσινό το Δημητράκι, πολύ καλύτερο. Λοιπόν, έχουμε έρθει σε ένα μαγαζί που λέγεται Ανατολή για να το βρούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά είναι ωραία. Γεια! Γεια! Λοιπόν, μόλις έχουμε... βασικά όχι μόλις. Φάγαμε, τελειώσαμε από το Ανατολή, δεν προλάβαμε να ακούσουμε τη ζωντανή μουσική που είχε. Και φύγαμε εν τέλει. Και τώρα πάμε λίγο στο δωμάτιο να αλλάξω παπούτσια γιατί έχω κουραστεί με τις παντρίγες. Και να πάμε να πιούμε ένα ποτάκι στο Mercurius, δεν ξέρω έτσι νομίζω λέγεται, αν βρούμε να κάτσουμε. Αυτά, είναι πάρα πολύ ωραία εδώ στα στενάκια. Αύριο θα κάνουμε έτσι μια αναγνωριστική στα μαγαζιά που μέχρι στιγμής μόνο τα βλέπουμε, δεν μπαίνουμε μέσα. Από τα πρώτα πρωί αυτό θα κάνουμε. Αφού πάμε να φάμε πρώτα μια σκοπελίτικη τυρόπιτα για να τη δοκιμάσουμε. Και αυτά, πάμε τώρα να αλλάξω παπούτσια γιατί έχω φάει όλο το καλντερίμι. Δεν καταλαβαίνετε για να φτάσεις στο Ανατολή τι διαδρομή κάνεις. Και με την εσπαντρίγια. Καλημέρα λοιπόν. Φαίνομαι λίγο μαύρη. Φαίνομαι λίγο. Έχουμε ξυπνήσει τις 8 Κυριακή.
εκκλησιούλα. Ακούγαμε, δεν πήγαμε. Και τώρα πάμε στη σκοπελίτικη τυρόπιτα μπουγάτσα Μιχάλης. Μας είπαν ότι είναι η καλύτερη που να επισκεφτούμε. Και θα να δοκιμάσουμε για να σας πούμε. Λοιπόν, ξεκάθαρο outfit από χωρισμού. Βλέπετε, δεν φοράω καν κοσμοφής, φοράω τα γυαλάκια μου. Από κάτω κολανάκι και μπλουζάκι να είμαστε άνετες. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα πάρει τα μπαγάζια μας. Εδώ, δεν τα βλέπετε. Και έχουμε έρθει στο Divino που μας είπατε να έρθουμε για μπέργκερ. Το αφήσαμε για τελευταία μέρα γιατί, okay, φάγαμε σε ταβέρνες, φάγαμε θαλασσινά, φάγαμε κρατικά, όλα καλά. Είπαμε σήμερα να φάμε ένα μπεργκεράκι. Η ώρα είναι 3 και στις 6 παρτέρτο θα ξεκινήσουμε, φεύγει το πλοίο μας βασικά. Οπότε έχουμε εδώ πέρα να σκοτώσουμε κανένα 2 ωράκι χρόνο και παραπάνω. Ανυπομονώ να έρθει η ώρα να φάμε το μπέργκερ, να δω πώς είναι, γιατί είμαστε ειδικοί στα μπέργκερ, θέλω να σας πω. Είναι το αγαπημένο μας junk food, οπότε έχουμε πολύ μεγάλες προσδοκίες όταν λέμε καλό μπέργκερ, τι εννοούμε. Στο τέλος του vlog γενικά θα σας μιλήσω, ίσως και από το πλοίο, θα σας πω 5 πράγματα για το τι άξιζε, τι δεν άξιζε, από όλα αυτά που πήγαμε, τι κάναμε, το ένα το άλλο, για να σας ενημερώσω. Παρ' όλα αυτά, στο highlight μου, στο Instagram, λέω πιο πολλά πράγματα και έχω θα σας δείχνω πιο πολλές εικόνες. Οπότε να με ακολουθείτε και εκεί για να δείτε τις τοποθεσίες και όλα αυτά. Αυτά λίγο πολύ. Ας ξαναφάμε για άλλη μια φορά και ελπίζω από αύριο να σταματήσουμε να τρώμε γιατί, εντάξει, το έχουμε παραχέσει. Λοιπόν, this is it. Τώρα δεν έχω φάει ακόμα για να σας πω. Ωραίος μου φαίνεται, μια κοπέλα μόνη της τα έκανε, χειροποίητα. Τον της Κατερίνας, έχω πάρει cheese, burger με καραμελωμένο έξτρα και η Κατερίνα έχει πάρει το bacon και κάτι ακόμα. Cheddar bacon. Cheddar bacon. Άντε να δούμε. Λοιπόν, μόλις έχω φάει, δεν το έχω φάει όλο, έχει λίγο ακόμα. Ήταν τίμιο, κομπλέ, okay, δεν θα πεθάνω, αλλά ήταν μια χαρά μπέργκερ. Οπότε, ναι, άμα μια μέρα δεν έχετε, ξέρω εγώ, τι να φάτε και θέλετε να φάτε ένα μπεργκεράκι, σας προτείνω να έρθετε. Έχει διάφορα μπεργκεράκια και είναι και ψαγμένα, έτσι έχουν και καραμελωμένα κρεμμύδια, μπέικον, τσέντερ, τέτοια πραγματάκια, οπότε, ναι. Και τιμές είναι φυσιολογικές. Λοιπόν, είπαμε να ανοίξουμε την κάμερα να σας μιλήσουμε για τις εντυπώσεις μας. Θέλω να πεις εσύ πρώτη τις εντυπώσεις. Εγώ γενικότερα δεν είχα καθόλου προσδοκίες για τον νησί. Πιστεύω ότι ήταν εντάξει, οκ. Πήγαμε κάπου, πάγαμε, ήπιαμε, περάσαμε καλά στο μεταξύ μας. Και το νησί αδιάφορα, αλλά γενικότερα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Είναι πανέμορφο, είναι παραδοσιακό, είναι πραγματικά. Άμα θες να πας κάπου για την ομορφιά, για να χαλαρώσεις, αλλά να φας καλά και να πιείς, ένα κοκτέιλ όχι ποτά. Είναι μια χαρά. Αν θες πάρτι, δεν είναι μια χαρά. Αλλά ήταν πολύ όμορφα. Και η παραλία, σε Καλκιδική έχουμε τσίδι. Ναι, όντως. Και εγώ αυτό πιστεύω. Γενικά περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ήτανε... Αυτό είχαμε πολύ λιγότερες προσδοκίες νομίζω για το νησί σε σχέση με αυτό που αντικρίσαμε. Όλοι λέγαμε θα πάμε σκομπέλ και λέγαμε εντάξει σιγά ξέρω. Και πραγματικά ήταν πάρα πολύ όμορφα τα σοκάκια, τα σπιτάκια, βοκαμβίλες, τα φυτά, τα γάτες από εδώ από εκεί, παράθυρα ωραία. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο vibe, έτσι ένα πραγματικά πολύ ελληνικό vibe όλη αυτή η φάση. Θα τα πάρω λίγο με τη σειρά. Την πρώτη μέρα πήγαμε στην παραλία Στάφυλλος, η οποία ήταν μια ωραία παραλία γενικά. Είχε κάποιες τσούχτρες. Ναι, εμείς δηλαδή μπήκαμε και βγήκαμε πάρα πολύ γρήγορα για να μας τσιμπήσουν. Η συγκεκριμένη παραλία για να πας, αν έχεις αμάξι, άμα πας να παρκάρεις πάρα πολύ κάτω, θα είναι λίγο δύσκολα. Οπότε πρέπει να το παρκάρεις πιο πάνω και να προχωρήσεις. Κάτι το οποίο θέλει μετά μέσα στον ήλιο να ανέβεις πάνω πάλι με τα πράγματά σου και όλα αυτά. Έχει, άμα θέλετε, beach bar που μπορείτε να καθίσετε. Αλλιώς έχει τα δικά σας πράγματα. Στα παραλία, σαν θάλασσα, ήταν κομπλέ. Πολύ, πολύ ωραία.
Μετά από εκεί. Μετά από εκεί κοιμηθήκαμε. Μετά σηκωθήκαμε και πήγαμε στην ταβέρνα ο Δημητράκης. Το οποίο δεν μείναμε καθόλου ευχαριστημένες. Δηλαδή ήταν ίσως η πιο άστοχη στιγμή όλης της εκδρομής η συγκεκριμένη ταβέρνα. Μας είχατε πει ότι μόνο εκεί θα φάμε το καλύτερο φαγητό και πραγματικά μόνο εκεί δεν φάγαμε το καλύτερο φαγητό. Δεν ξέρω αν φταίει αυτά που πήραμε ή δεν ξέρω. Απλά δεν μας άρεσε καθόλου. Ούτε το. Δηλαδή, okay, δεν είχε τόσο ωραίο κλίμα, αλλά λέμε θα είχε ωραίο φαγητό. Αλλά δεν είχε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Οπότε δεν το προτείνω πολύ. Την επόμενη μέρα σηκωθήκαμε. Όχι, δηλαδή πήγαμε στο Σκάλα. Α, στο Σκάλα, ναι, okay. Πάνω σε ψηλά, βλέπεις και από κάτω τη Σκόπελο φωτισμένη πάνω από το λιμάνι. Okay, ένα κοκτέιλ πιάμε. Γενικά τιμές και αυτά πάρα πολύ φυσιολογικά. Και στον Δημητράκη και στο Σκάλα. Πολύ κομπλέ. Την άλλη μέρα είχαμε νοικιάσει ήδη αμάξι, το οποίο μας το είχαν προτείνει από το. από το κατάλημα που μέναμε. Θα ξαναπώ ότι μέναμε στο Traditional House, το οποίο είναι πολύ κεντρικά. Αν θέλετε να μείνετε, είναι έτσι ένα πολύ συμπαθητικό μέρος. Το οποίο το είχαν προτείνει από εκεί, οπότε δεν θυμάμαι πώς λέγεται εκεί που νοικιάσαμε το αμάξι. Τέλος πάντων, πήραμε ένα αμάξι. Γενικά, άμα θέλετε να γυρίσετε παραλίες και τα λοιπά, ο Στάφυλλος είναι κανένα δεκάλεπτο από τη Σκόπελο, αλλά άμα θέλετε να πάτε σε αυτό που οι περισσότεροι μας προτείνατε και ήταν η Καστάνη, εκεί που γυρίστηκα το μάμα μία τέλος πάντων, εκεί είναι γύρω στο 25 λεπτό, οπότε δεν ξέρω με το μηχανάκι κατά πόσο το 25 λεπτό είναι έτσι πολύ ωραίο με ομπρέλες και τα λοιπά, δεν ξέρω τι θέλετε να έχετε μαζί σας, οπότε εκεί θα πρέπει να νοικιάσετε αμάξι. Η Καστάνη ήταν ακόμα μια παραλία που, okay, όποιος έχει πάει στη Σιθωνία, γενικά μοιάζουν πάρα πολύ παραλίες της Σιθωνίας στην Λυκειδική με την Σκόπελο. Και εκεί κάναμε ένα μπανάκι, δεν είδαμε τις ούχτρες εκεί, αλλά είχε σαλούφες, ναι, όπως και στο Στάφυλλο. Okay, εκεί μπορείς να κατέβεις με τα μάξι και να παρκάρεις, έχει ένα μεγάλο πάρκινγκ, οπότε είναι ψιλοκομπλέ. Αυτό και μετά πήγαμε στο χωριό Μιλιά, όχι στο Γλώσσα. Είχε και μια παραλία δίπλα τη Μιλιά που είδαμε ότι ήταν παρόμοια με τη Στάφυλλο και δεν πήγαμε. Ναι, πήγαμε στο χωριό Γλώσσα, το οποίο ήταν και αυτό έτσι πολύ ωραίο, παραδοσιακό να πάτε. Δηλαδή, με φτάσετε μέχρι την Καστάνη, είναι περίπου 15 λεπτά, 20, οπότε σας το προτείνουμε. Είτε και φάγαμε σε ένα πολύ ωραίο εστιατόριο που λέγεται Αγνάντι και βλέπει έτσι όλο θάλασσα. Γενικά, το χωριό είναι χτισμένο κάπως έτσι πάνω ορεινά και βλέπει όλο θάλασσα, αλλά πρέπει να πας σε συγκεκριμένα μέρη για να τη δεις και το Αγνάντι ήταν από αυτά τα μέρη. Εκεί πέρα τρως λίγο πιο κουρμέ, λίγο πιο ακριβά, να έχετε το νου σας, αλλά έχει ωραία πραγματάκια. Πήραμε φάβα, πήραμε ένα ριζότο, κρυθαρότο, sorry. Okay, δεν ήτανε τέλεια, αλλά ήτανε καλά, κάτι διαφορετικό, ναι, γιατί μέχρι στιγμής είχαμε φάει πολύ τουριστικά, τόσο είχαμε φάει τα κλασικά. Βασικά μετά το Δημητράκι, ήταν πάρα πολύ καλά εκεί. Μετά πήγαμε σπίτι τέλος πάντων, ξεκουραστήκαμε ξανά και μετά βγήκαμε το βράδυ στο Ανατολή, το οποίο θέλει να έχετε κάνει κράτηση για να πάτε. Εμείς πήγαμε 7.30 ώρα για να βρούμε να καθίσουμε, αλλά ήταν αρκετά νωρίς, γιατί εκεί πέρα από ό,τι ξέρουμε παίζουν ζωντανή μουσική, η οποία ξεκινάει για τις 10.30 το βράδυ. Το οποίο εμείς δεν την προλάβαμε. Οπότε όποιος θέλει να έρθει, να έχει κλείσει τραπέζι. Για να πάει και πιο αργά. Παρ' όλα αυτά, μέχρι να φτάσετε εκεί, σας προτείνω να πάτε με το αμάξι. Τη διαδρομή δεν την γνωρίζω. Γιατί άμα πάτε με τα πόδια, σας βγαίνει πραγματικά η γλώσσα. Αρχικά, το GPS δεν μπορεί να σας βγάλει πώς να πάτε. Ήταν μπερδεμένο φουλ το GPS μας γενικά στη Σκόπελο. Δεν ξέρω. Λόγω του ότι είναι όλα στενάκια και στενούδια, ίσως να μην γνωρίζει ακριβώς τους δρόμους. Δεν μας τα έβγαζε πάρα πολύ. Πολύ εύκολα. Αλλά ναι, άξιζε φουλ, ήταν πάρα πολύ ωραίο μαγαζί και φάγαμε πολύ ελληνικό παραδοσιακό φαγητό, αλλά πολύ κομπλέ, ρε παιδί μου. Ήταν πραγματικά πολύ κομπλέ και πολύ φθηνά σε σχέση με όλη αυτή τη θέα και όλα αυτά. Ήταν πολύ ωραία.
Και μετά πήγαμε για ένα ποτάκι στο Mercurius, το οποίο ήταν μέσα στην μέσα στη χώρα, τέλος πάντων, κοντά και στο κατάλημά μας. Μια χαρά και πιούμε ένα κοκτέιλ, έχει πάρα πολλά κοκτέιλ που μπορούσα να διαλέξει. Ήταν πολύ ωραία. Γενικά πρωινό τρώγαμε από το Κανέλα, το οποίο είχε πάρα πολύ ωραία πράγματα και παραδοσιακά και σαντουιτσάκια περίεργα με αυγά μέσα και αβοκάντο και τέτοια και πολύ ωραία πράγματα. Και τέλος, σήμερα φάγαμε το πρωινό στο Μιχάλη. Ναι, φάγαμε τη σκοπελίτικη τυρόπιτα από το Μιχάλη. Πήραμε μια μπουγάτσα και μια τυρόπιτα. Ήταν πάρα πολύ νόστιμα η μπουγάτσα και η τυρόπιτα, ναι. Τυρόπιτα φάγαμε ένα και οι δύο. Εγώ μπουγάτσα μόνο έφαγα εγώ το πιο αργά. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Θα κάνει μάλλον μια κυριούλα που ήταν μέσα. Δεν ξέρω τι είναι. Η μαμά του Μιχάλη, η γυναίκα του Μιχάλη. Δεν ξέρω ποια, αλλά ήταν έτσι πολύ παραδοσιακό και όλο αυτό. Και πολύ νόστιμα. Και βγήκαμε στη χώρα, πήραμε κάποια σουβενίρ και τέτοια. Και έτσι έληξε το ταξίδι μας. Αυτά λοιπόν, τώρα μόλις φεύγουμε από Σκιάθο, μόλις μπήκαν κάποιοι άνθρωποι για να φύγουμε για Θεσσαλονίκη. Οπότε λέω να σας κλείσω εδώ, ελπίζω να περάσατε όμορφα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν μας καλαβροτιμήσετε. Θα τα πούμε σε επόμενο βλογάκι, ελπίζω στο σπίτι τώρα αυτή τη φορά, γιατί τώρα τα κεφάλια μέσα, Σεπτέμβριο σε απομεθαύριο. Φτάνουν οι διακοπές, λες και κάναμε πάρα πολύ. Αυτά, σας φιλούμε. Bye bye.